Ενεργά παραμένουν τα δύο μέτωπα της πυρκαγιάς στον Εύρο, στις περιοχές της Λεπτοκαριάς και ειδικότερα στη θέση Μεγάλο Ρέμα και στην Κοτρονιά. Το έργο της κατάσβεσης, παρά τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επίγειες και αέριες που επιχειρούν αδιάλειπτα στην περιοχή, τις τελευταίες ώρες καθίσταται ακόμη δυσκολότερο, κυρίως στο πύρινο μέτωπο της Κοτρονιάς, καθώς η αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων σε νοτιάδες από βορειοανατολικούς που έπνεαν κόντρα στις φλόγες τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα σπρώχνει τη φωτιά με την πορεία της να μοιάζει ανεξέλεγκτη. Κραυγή αγωνίας από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σουφλίου σε βίντεο που ανάρτησε το ievros.gr. Ένας αγώνας. Ακόμα μια μέρα κάτω από την Κοτρονιά. Μόλις πήδηξε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά. Μόλις πήδηξε το κεντρικό. Μόλις τώρα. Λίγο πιο πάνω από τα Κυπαρίσια πήδηξε το κεντρικό. Για όσους γνωρίζουν. Θα δείξει τώρα άμα θα καταφέρουν και τις σβήσουν τα ελικόπτερα και τα καναντέρ. Βρισκόμαστε στο σημείο. Η ώρα είναι 12:37. Λίγο πιο κάτω από τις κεραίες βρισκόμαστε. Σημειώνεται ότι στην περιοχή έχουν διατεθεί για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης 475 πυροσβέστες με 100 οχήματα, 16 πεζοπόρα τμήματα με τη συνδρομή από αέρος, 11 αεροσκαφών και 5 ελικοπτέρων. Το μεσημέρι μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους του οικισμού Γιαννούλη προκειμένου να κενώσουν την περιοχή. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Εάν βρίσκεστε στην περιοχή Γιαννούλη, απομακρυνθείτε προς Σουφλή. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας, ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών». Ανάλογο μήνυμα στάλθηκε και στους κατοίκους του Σιδηρό με οδηγία να εκενώσουν και να κατευθυνθούν προς Μέγα Δέριο. Υπενθυμίζεται ότι στις 6.30 χθες το απόγευμα εκενώθηκε με μήνυμα το 112 και η Κοτρονιά, ενώ από τις 5.30 τα ξημερώματα σήμερα επιχειρούν τα εναέρια μέσα προσπαθώντας να περιορίσουν τις συνεχείς αναζωπηρώσεις.